Στη μέρη της Κνέκη του οδηγητή συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια ζωής, διανύοντας ένα δρόμο μισού αιώνα που μπορεί να μοιάζει μακρινός, αλλά δεν έχει επηρεάσει καθόλου τη ζωντάνια, τη διάθεση, τη δίψα του για ακόμη περισσότερα. Γράφουμε ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο, το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός. Αυτό είναι το σύνθημα του 50ου Φεστιβάλ Κνέα Οδηγητή, με το οποίο ταξιδεύει σε όλη τη χώρα και συνοψίζει το ανατρεπτικό περιεχόμενο του μοναδικού πολιτιστικού θεσμού στην Ελλάδα, που φωτίζει την πραγματική διέξοδο για τους εργαζόμενους και την νεολαία, τη νέα κοινωνία, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Σε αυτό το δρόμο της οργανωμένης πάλης, ενάντια στο σύστημα της βαρβαρότητας, καλούμε κάθε νέο, κάθε εργαζόμενο να βαδίσει μαζί με τους κομμουνιστές σε όλους τους χώρους, γιατί είναι ο μοναδικά ελπιδοφόρος για τα διέξοδα και τις αντιφάσεις της σύνθετης εξελίξης της περίοδου που διανύουμε. Η φεστιβαλική δραστηριότητα στη Θεσσαλία έχει ήδη ξεκινήσει. Έχει κάνει ήδη μια στάση στο φεστιβάλ στην Καρδίτσα τον περασμένο Ιούνι, ενώ θα κορυφωθεί με τα κεντρικά διήμερα σε Λάρισα, Βόλο και Τρίκαλα. Θα φιλοξενηθούν στις σκηνές του φεστιβάλ πολλά ενδιαφέροντα καλλιτεχνικά αφιερώματα και συναυλίες, συζητήσεις, εκθέσεις, θέατρο, εργαστήρια, δράσεις για παιδιά, φιλοπολείο και άλλα όπως κάθε χρονιά. Πιο αναλυτικά, στο Βόλο στις 6 και 7 Σεπτέμβρη στο πάρκο Ρίγα Φεραίου θα διαμανωθεί το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ξεχωρίζει την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου η πολιτική συγκέντρωση, στην οποία θα μιλήσει Θεανό Καμπέτη, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και η μεγάλη συναυλία με τους Κιντίκη. Φυσικά θα υπάρχει. Το Σάββατο θα υπάρχει συζήτηση εμπειρίες από τη διαχρονική συμβολή του ΚΚΕ στην αντιπολεμική αντιπεριαλιστική πάλη, σύγχρονα συμπεράσματα, συζήτηση με τον Ελισέο Βαγενά, ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Και φυσικά ξεχωρίζει συναυλία με την Εφέλη Φασούλη. Στα Τρίκαλα, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, το φεστιβάλ θα γίνει στο Μήλο Ματσόπουλου. Την 5η, στις 12 Σεπτεμβρίου, θα υπάρχει κεντρική συζήτηση με τον Γιάννη Τασούλα με θέμα τη συμβολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην πάλη για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, ενώ θα υπάρχει και συναυλία με τα υπόγεια ρεύματα. Θα υπάρχει μουσικό αφιέρωμα 50 χρόνια του φεστιβάλ Κνέα Οδηγητή με την επιμέλεια του Παναγιώτη Μαγκλάρα. Ενώ την Παρασκευή, 13 Σεπτέμβρη, θα ακολουθούν και εκεί εκδηλώσεις με την ομιλία του Θανάση Παφίλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, και επίσης μεγάλη συναυλία με τη Ματούλα Ζαμάνη και παραδοσιακά ακούσματα από το μαθητικό σχήμα Καλλιγράφημα. Τέλος, στη Λάρισα, όπου θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ στην περιοχή της Θεσσαλίας, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, στην Κήτη του Ποινιού, οι δύο σκηνές που θα υπάρχουν στο φεστιβάλ θα φιλοξενήσουν την Παρασκευή συζήτηση με τη συντρόφισσα Αλέκα Παπαρίγα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, με θέμα 100 χρόνια Λένιν, είναι σήμερα επίκαιρος ο δρόμος της επαναστατικής αλλαγής. Ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει θεατρικό, μουσικοθεατρικό από την ομάδα του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, με θέμα 5 δυσκολίες για να γράψει κανείς την αλήθεια του Bertolt Brecht. Συναυλίες με τους αλγόριθμους, μέρες Μάρτι, νύχτες Σεπτέμβρη, με τους Magic Bus και φυσικά με τους κοινούς θνητούς. Ενώ θα ακολουθήσει η Γλέντι με το συγκρότημα του Μαλάνη. Τέλος, το Σάββατο, 14/9, θα γίνει μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στην οποία θα μιλήσει ο Θοδωρής Χιόνης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, και μεγάλη συναυλία με το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και με άλλα πολλά μουσικά σχήματα όπως η Singalong, η Aero 404 και πάρτι με τον DJ Bagdad. Τέλος, από τις οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε όλη την περιοχή διακινείται ήδη κουπόνι ενίσχυσης του φεστιβάλ. Όπως γνωρίζετε, οι εκδηλώσεις μας δεν περιλαμβάνουν σπόνσορες και χορηγούς, μόνο την ανεβιτερή προσφορά και το μεράκι των φίλων και των μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.